στους Δήμους, κυρίες και κύριοι, καλά κρατεί. Οι αντιδράσεις μάλιστα κορυφώθηκαν σήμερα, ημέρα κατά τα άλλα λήξης του τελεσίγραφου της κυβέρνησης με μπαράζ καταλήψεων και συγκεντρώσεις εργαζομένων. Αντικρουόμενες είναι πάντως οι πληροφορίες για τον αριθμό των Δήμων που απέστειλαν τελικά τις περίφημες λίστες. Από τη μία, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι από τους 325 Δήμους στοιχεία έστειλαν 150. Και από την άλλη, που ΕΟΤΑ, η οποία κάνει λόγο για μόλις 20 με 30 Δήμους που ανταποκρίθηκαν. Τους επαναστατικούς ήχους του Μίκη Θεοδωράκη επέλεξαν για να διαδηλώσουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Αθηναίων. Την ώρα που η φιλαρμονική έφτανε στο Δημαρχείο της Πλατείας Κοντζιά, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι τους συναντούσαν με κόρνες δικύκλων που προπορεύονταν της πορείας από το υποκατάληψη κτίριο της Οδού Λιωσίων. Στο τελεσίγραφο του νόμου για αποστολή των καταλόγων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα έως το μεσημέρι της Δευτέρας στο Υπουργείο, οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση απάντησαν με γενικευμένες καταλήψεις, κυρίως σε Δημαρχία και υπηρεσίες των Δήμων. Καμία απόλυση σήμερα, καμία απόλυση αύριο, κανένας συνάδελφος δεν θα μείνει ακάλυπτος, αλλά και όλοι θα είμαστε όλες τις ημέρες όσο χρειαστεί εκεί. Δουλεύω 15 χρόνια, είμαι 37 χρόνια με 3 παιδιά και μετά από 15 χρόνια έρχονται και σου λένε τελείωσε τη δουλειά σου. Χωρίς να υπάρχουν κριτήρια, χωρίς να με έχουν αξιολογήσει, ξαφνικά δεν τους κάνω από τόσα χρόνια. Τι σημαίνει, να σου πω το πιο απλό πράγμα. Ο γιος μου που είναι ο μεγαλύτερος 5,5 χρονών, του λέω αγάπη μου, δεν μπορώ να σου πω αυτό. Γιατί τώρα μας διώχνουν από τη δουλειά. Με κοιτάει στα μάτια και μου λέει γιατί μαμά. Την απάντηση λοιπόν, εγώ τη δίνω σε αυτούς που βγάλαν τον νόμο και να έρθουν να το πούνε όχι μόνο σε μένα, στον άλλο τον κόσμο, τον υπόλοιπο τον κόσμο. Σχεδόν σε κάθε Δήμο, αλλά και στα Υπουργεία Υγείας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαν αναρτηθεί πανό με τη λέξη κατάληψη και οι υπάλληλοι εκεί να συζητούν με φόβο για το μέλλον τους. Βρέθηκα ευνηδίως σε διαθεσιμότητα μαζί με 68 ονόματα στη λίστα. Μέσα στη λίστα υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν μωράκια ημερών. Εγώ είμαι τρίτεκνη μητέρα. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν προβλήματα υγείας. Κύκλοι του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης πάντως υποβιβάζουν το κύμα ανυπακοής του ΣΟΤΑ, υποστηρίζοντας ότι απέστειλαν ήδη στοιχεία 12 από τα 15 Υπουργεία, 150 από τους 325 Δήμους, οι 10 ανεξάρτητες αρχές και πολλά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Επισήμως, ωστόσο, δεν δίνεται καμία πληροφορία για την εξέλιξη της διαδικασίας. Έχω δύο μικρά παιδιά. Δεν είμαι ούτε ρουσφέτη δημάρχου, ούτε ρουσφέτη βουλευτή, όπως λένε. Και αυτό περνάει στον κόσμο. Είμαστε εργαζόμενοι που μπήκαμε μέσα με πραγματικές διαδικασίες, με νόμιμες διαδικασίες. Το μέτωπο εντός των Δήμων πάντως δεν είναι απολύτως αραγές, καθώς αρκετοί διαφωνούν με τις καταλήψεις, ιδίως όταν πρόκειται για ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς. Πιστεύουμε ότι οι καταλήψεις δεν θα φέρουν το αποτέλεσμα που πρέπει. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να βρούμε άλλους τρόπους, είτε είναι απεργίες, είτε στο χώρο της εργασίας μας να εξυπηρετούμε τους κατοίκους. Με ένα ξεχωριστό τρόπο επιχειρεί να λύσει το ζήτημα της διαθεσιμότητας ο Περιφερειάρχης Αττικής, με επιστολή του προς τον Αντώνη Μανιτάκη, την οποία κοινοποιεί στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς κομμάτων, προτείνει την εξαίρεση των υπαλλήλων του από το καθεστώς, με την εγγύηση ότι θα καλύψει η περιφέρεια με δικά της έσοδα τη μισθοδοσία τους έως τη λήξη του μεσοπρόθεσμου. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Την Τρίτη στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια πορεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Την Τρίτη κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές υπηρεσίες των Δήμων και πολλά ΚΕΠ. Η αποκομιδή των απορριμμάτων δεν θα γίνει, ενώ υπό ΕΟΤΑ συστήνει να λειτουργήσουν κανονικά βρεφονηπιακοί σταθμοί, ιδρύματα και κημητήρια. Με φόντο την αναταραχή στους Δήμους, κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ διασταυρώνουν τα ξύφη τους με την Κουμουνδούρου να επιτίθεται στο Μαξίμου για το μέτρο της διαθεσιμότητας. Σήμερα, τόσο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης όσο και ο Γιάννης Μιλιός δήλωσαν ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, όσοι βγουν σε διαθεσιμότητα θα επαναπροσληφθούν. Κλείνει το μάτι στους δημοσίους υπαλλήλους ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τώρα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης υπόσχεται και επαναπρόσληψη όλων όσοι βγουν σε διαθεσιμότητα, όπως είπε στο Μέγκα. Οι 150.000 που θα διώξουν, ναι, είτε με πράξη, είτε χωρίς πράξη, είτε με απόφαση υπουργική κτλ. Σε περίπτωση που έχει γίνει εκλογές σε 6 μήνες όπως προέβλεψε και ο κ. Τσίπρας, υπάρχει πιθανότητα να τους πάρετε πίσω τους ανθρώπους αυτούς? Βεβαίως θα πάρθουν πίσω, αλίμονο. Ουαλή. Τι θα γίνει? Γιατί να τους διώξουν? Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με ποια κριτήρια, με ποιες διαδικασίες? Μα είπε κανείς για απολύσεις μέχρι σήμερα.
Να σας πω, θα τους πάρετε πίσω έστω και αν υπάρχει απειλή της Τρόικας. Έλα λεπτό, κύριε Παυλόπουλε, δεν γίνεται συζήτηση έτσι όμως. Συγγνώμη. Να ολοκληρώσει και να πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο. Η αλίευση ψήφων στη μεγάλη δεξαμενή των δημοσίων υπαλλήλων φαίνεται πως αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Κουμουνδούρου, αφού στη γραμμή Λαφαζάνη κινήθηκε και ο Γιάννης Μιλιός που μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky. Εμείς θέλουμε λοιπόν να μην απολυθούν αυτοί οι υπάλληλοι και όταν θα έρθουμε στα πράγματα, το οποίο νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σύντομα, θα κοιτάξουμε την αναδιοργάνωση των Δήμων. Βεβαίως θα χρειαστούμε προσωπικό και βεβαίως αυτοί οι υπάλληλοι θα είναι οι πρώτοι που θα μπουν στη σειρά για να βρουν πάλι τη θέση τους. Ο Sky ρώτησε τον κύριο Τσίπρα για τις εξαγγελίες των στελεχών του. Το πρωί υπήρξε μια συνέντευξη του κυρίου Λαφαζάνη σε τηλεοπτικό σταθμό. Το ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τους υπαλλήλους που θα βγουν σε διαθεσιμότητα και είπε θα τους πάρουμε πίσω. Ποια είναι η δική σας θέση? Κοιτάξτε, δεν άκουσα τη συγκεκριμένη συζήτηση, αλλά εμείς έχουμε πει στη Βουλή πολύ συγκεκριμένα ότι το τελευταίο τρίτο μνημόνιο, έτσι ακριβώς όπως επιβλήθηκε, με ένα νόμο σε ένα άρθρο, θα το καταργήσουμε με ένα νόμο σε ένα άρθρο. Αυτά που έχει πει δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας είναι τόσα πολλά που έχει ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών και αν ποτέ κληθεί να διακυβερνήσει τον τόπο, θα περάσει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Και αυτό αυτόματα σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα γίνει κοινωνική έκρηξη στη χώρα. Μάλιστα. Γιατί έχει τάξει λαγούς με πετραχίλια και όταν θα αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, θα την αντιμετωπίσει με τους ίδιους όρους που και εμείς δεν αντιμετωπίζουμε. Κύριε, στην κλιμάκωση της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι, είναι ανάγκη να απαντήσουν με κλιμάκωση ανυπακοής και δράσης σε κάθε χώρο δουλειάς, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε κάθε λαϊκή γειτονιά για την κατάργηση των μνημονίων διαρκείας, για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.